Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Μεγάλη κόντρα έχει ξεσπάσει μεταξύ των εργαζομένων στα μέσα μαζικής μεταφοράς, του αρμόδιου Υπουργείου αλλά και του ΑΣΑ για το ηλεκτρονικό εισιτήριο, το οποίο μπαίνει για τα καλά στη ζωή μας από τα τέλη Οκτωβρίου. Μαζί μας ο Κώστας και τη Σχετζή. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τέτοια πράγματι το ηλεκτρονικό εισιτήριο εξελίσσεται σε μια πονεμένη υπόθεση τόσο για τους υπαλλήλους των μέσων μαζικής μεταφοράς της Αττικής όσο και για την κυβέρνηση. Όλα ξεκίνησαν χθες μια ανακοίνωση των εργαζομένων της ΤΑΣΥ, δηλαδή της εταιρείας η οποία έχει τα μέσα μεταφοράς σταθερής τροχιάς, οι οποίοι δήλωσαν ότι υπάρχουν ελλείψεις και προβλήματα τεχνικά για την ενεργοποίηση του ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Ανακοίνωση την οποία αντέβρασε πάρα πολύ έντονα ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σπύριζης, ο οποίος έκανε λόγο για επιφαρικές διώξεις σε όσους υπαλλήλους δεν προχωρήσουν στο μέτρο, με την προοπτική ακόμα και απόλυσης. Ενώ ο ΑΣΑ ακολούθησε μια ανακοίνωση αργά χθες το βράδυ, όπου ανέφερε πως από σήμερα μπαίνει τέλος στις μηνιαίες κάρτες μεταφοράς, δεν θα πουλούνται δηλαδή μηνιαίες κάρτες με εισιτηρίων, και από τέλη Οκτωβρίου θα μπει τέλος και στο χάρτινο εισιτήριο. Οπότε ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν? Τα προβλήματα είναι κυρίως τεχνικής φύσεως, αυτό το οποίο λένε οι εργαζόμενοι. Ο ΑΣΑ βεβαίως και η ΣΤΑΣΥ και το Υπουργείο Μεταφορών αναγνωρίζουν πως το θέμα έχει ήδη καθυστερήσει, σημειώνοντα ότι θεωρητικά θα πρέπει να έχει ξεκινήσει το ηλεκτρικό εισιτήριο από τις αρχές του έτους. Γνωρίζουν πάρα πολύ καλά όλοι ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση σε αυτό, κυρίως γιατί είναι ένα έργο το οποίο έχει κοστίσει πάρα πολλά. Και αφενός και αφετέρου είναι και ο μοναδικός τρόπος ενδεχομένως να αντιμετωπιστεί η εισιτηριοδιαφυγή που προκαλεί τεράστια ελλείμματα σε αυτούς τους οργανισμούς, και να μπορέσουν με αυτόν τον τρόπο να αυξήσουν τα έσοδά τους και να βεβαιωθεί ότι θα μπορούν να δίνουν περισσότερα, να κόβονται περισσότερα εισιτήρια. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα αδιέξοδο μεταξύ των δύο πλευρών. Αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει στην εφαρμογή. Οι υπεύθυνοι των εταιριών αυτή τη στιγμή δεν κάνουν πολλές δηλώσεις. Αυτό το οποίο λένε ότι ο σχεδιασμός του Υπουργείου θα προχωρήσει όπως είναι κανονικά.